Αναπροσαρμογή των δρομολογίων του αστικού κτέλ Καβάλας θα σημειωθεί τις επόμενες ημέρες λόγω της εορτής του Πάσχα. Την Μεγάλη Παρασκευή θα υπάρξει αύξηση δρομολογίων προς τα δημοτικά κημητήρια λόγω της περιφοράς του επιταφείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαφορετική διαμόρφωση παρουσιάζουν και τα δρομολόγια έως τις 21 Τετάρτου του 2023. Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια, ενώ την Δευτέρα του Πάσχα, 17 Απριλίου, θα εκτελεστούν συγκεκριμένα δρομολόγια στις γραμμές του νοσοκομείου Περιγιαλίου, των Νεκροταφείων και του Αγίου Λουκά, που θα εξυπηρετεί έως και την περιοχή της ΔΕΠΟΣ. Φυσικά, είναι, εκεί θα βάλουμε 10 τον αριθμό λεωφορεία, που θα έχει συνέχεια ροή, δηλαδή δεν θα τα βάλουμε κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα, θα είναι η ροή συνεχόμενη, θα έχουμε κάποιους δικούς μας εκεί υπαλλήλους, καθώς επίσης θα είμαι και εγώ προσωπικά εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κατά προτεραιότητα την επιβατική κίνηση των κημητηρίων. Μεγάλο Σάββατο που ουσιαστικά κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση των πολιτών, τι θα έχουμε από δρομολόγια? Και αυτά θα είναι αναλόγως στην κίνηση, για να μην τα βάλουμε πάντα σε στάνταρ κίνηση, δηλαδή να πηγαίνει κάθε, όπως προείπα, κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα ή κάθε 40 λεπτά ή κάθε 20, αναλόγως με την ροή του κόσμου, δηλαδή τι επιβατική κίνηση θα έχουμε, αναλόγως θα βάζουμε και τα ανάλογα δρομολόγια. Και πάμε τώρα Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα, που παραδοσιακά είναι μέρες που υπάρχουν μειωμένα δρομολόγια. Τι θα γίνει εκείνες τις ημέρες? Λίγο και εμείς εκεί πέρα θα τα διορθώσουμε λίγο τα πράγματα προς το... Δηλαδή δεν θα είναι καλή η κίνηση, θα βάλουμε δυο λεωφορεία, θα έχουμε εκεί πέρα. Κατά ανάγκη όποιος και κάποιος θέλει να πάει σε κάποια εκκλησία ή κάπου αλλού να μεταβεί, έχουμε κάθε μία ώρα δρομολόγιο, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί κάποιος τις ολόκληρες ώρες που θα έχουμε, τις ολόκληρες ώρες, κάθε μία ώρα, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουν κάποιους ελάχιστους, γιατί όπως ξέρετε αυτές τις μέρες όλοι κάθονται στα σπίτια τους, καθώς επίσης ψήνουν και την οβελία τους. Και μπορώ να πω ότι νιώθω απέναντι στο σταθμό σας υποχρεωμένος, και γι' αυτό το τονίζω και το λέω, που μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό της Καβάλας, καθώς επίσης να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο της Καβάλας εκ μέρους του αστικού κτέλ, και να σας δώσω τα δρομολόγια να τα προβάλλετε για να μπορέσει ο κόσμος να τα συγκρατήσει κατά νου, γιατί τώρα να σας τα πω εγώ εντάχει νομίζω ότι δεν θα μπορέσει κάποιος να τα συγκρατήσει, γι' αυτό θα σας δώσω ή θα σας στείλω στο email σας τα δρομολόγια για να μπορέσει κάποιος να τα έχει, να τα γράψει κτλ. Καθώς επίσης να ενημερώσω τον κόσμο ότι θα βάλουμε και σε όλες τις στάσεις επάνω για να μπορεί να τα διαβάζει. Βέβαια κάποιες στιγμές ή κάποιες φορές κάποιοι τα πάνε και τα σκίζουν τα χαρτάκια αυτά. Οπότε είναι καλύτερο που μου δώσατε τη δυνατότητα να τα πω στην τηλεόραση.